ολοκληρώθηκε άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες θα είναι οι πιθανές κυρώσεις που θα επιβληθούν στην Τουρκία. 270 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Παράταση των περιοριστικών μέτρων και στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις εργασίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλαγιωτάκη στην Κέρκυρα. Αντιδράσεις του Εμπορικού Κόσμου για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε στη σύσκεψη της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων όπου συμμετείχε και ο Γιάννης Πλαγιωτάκης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 28 του μηνός Αυγούστου και οδεύοντας προς τον Αύγουστο, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης αλλά και οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σήμερα είχαμε άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέθηκε το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας. Ελλάδα και Κύπρος απαιτούν να έχουμε αποφάσεις. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι τεθειμένη να κάνει πολύ σοβαρές κινήσεις όσον αφορά την υπόθεση της Λευκορωσίας, δηλαδή να ασκήσει βέτο και μια διπλωματική προσπάθεια που εξελίσσεται με πολύ δυναμικό τρόπο παράλληλα με την τουρκική προκλητικότητα φαίνεται να είναι το κυρίαρχο θέμα. Πολλά θα δούμε στη ροή του δελτίου μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα του ρεπορτάζ για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, κάλεσε την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πιθανές νέες κυρώσεις παρουσιάστηκαν προφορικά. Ο Ζωζέ Μπορέλ κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες και πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα αυτό, τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα εννοώντας τις κυρώσεις που έχουν συζητηθεί σήμερα. Ο Ζωζέ Μπορέλ ανακοίνωσε τη συνένεση των 27 για την επιτάχυση της προσθήκης ονομάτων στη σχετική λίστα, όπως ζήτησε η Κύπρος, αλλά και τη συνένεση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών να προετοιμαστεί τεχνικά μια πρόσθετη λίστα περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας. Αυτή σε περίπτωση που δεν καταγραφεί πρόοδος και αποκλιμάκωση θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου προς υιοθέτηση. Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα, ο κατάλογος των κυρώσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση συνέχισης παράνομων γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταχώρηση των πλοίων που εμπλέκονται σε παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας. Τομεακές κυρώσεις, δηλαδή πωλήσεις, προμήθειες, εξαγωγή υλικού σχετικά με έρευνες στον ενεργειακό τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και προϊόντων. Απαγόρευση δανεισμού σε τράπεζες και βιομηχανίες Τουρκίας από κρατικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχόμενο μείωση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Τουρκίας μέχρι το Σεπτέμβριο, δυνατότητα εξέτασης απαγόρευσης ταξιδιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Travel ban δηλαδή. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το απολύτως υποστηρικτικό κλίμα, το οποίο, όπως είπε, απεικονίστηκε και στα συμπεράσματα του είπατο εκπροσώπου Ζωζέ Μπορέλ. Νομίζω η ελληνική πλευρά πήρε αυτό που μπορούσε να πάρει. Μια κατανόηση κυρώσεων, αν η Τουρκία δεν αποκλιμακώσει και δεν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, εξήγησε ο κύριος Νίκος Δένδιας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα επανέλθει στη λογική, θα σταματήσει τις προκλήσεις και τις αυθαίρετες ενέργειες, θα σταματήσει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και θα επιστρέψει στην Ελλάδα να επανέλθει σε ένα πλαίσιο συζήτησης για μια διαφορά δηλαδή την ΑΟΣ και τις υπερκείμενες θαλάσσιες ζώνες με πλαίσιο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Βέβαια, αποφάσισε να έλαβε το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις και υπάρχουν και εκτεταμένα ρεπορτάζ στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ευρωπαϊκού Τύπου που δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε και μια διστακτικότητα τελικά των Ευρωπαίων να πάρουν αποφάσεις εδώ και τώρα, όπως ουσιαστικά απαιτεί η Ελλάδα, εάν δεν αποχωρήσει ο τουρκικός στόλος από τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πάντως, σήμερα το πρωί η Αγγέλα Μέρκελ, που προεδρεύει τις Συνόδου Κορυφής, ως η γερμανική προεδρία έχει τον κυρίαρχο λόγο σήμερα στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, θα έλεγε κανείς ότι έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Ναι μεν, αλλά περισσότερο προς την θετική πλευρά όσον αφορά τα ελληνικά ζητήματα. Πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστη. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να στηρίξουν την Ελλάδα, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής. Η Γερμανίδα καγκελάριος παραχωρεί την ετήσια θερινή συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, στην οποία τοποθετείται εφ' όλης της ύλης. Πανδημία, εξέλιξη στην Ευρώπη, εκπαίδευση, οικονομία,
είναι τα θέματα στα οποία θα σταθεί φέτος η κυρία Μέρκελ. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, η Άγγελα Μέρκελ σημείωσε ότι είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τα δικαιώματα της Ελλάδας. Ναι, πρέπει να πάρουμε σοβαρά όσα λένε οι Έλληνες φίλοι μας, πρέπει να τους στηρίξουμε σε όσοι έχουν δίκιο, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγκελάριος, αναφερόμενος στην κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση και να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, πρέπει να μιλάει κανείς με όλες τις πλευρές. Οι διαφορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό των οικονομικών ζωνών μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μαζί. Γι' αυτό προσπαθεί η Γερμανία, πρόσθεσε ο Καγκελάριος. Αναφορικά με την Τουρκία, η κυρία Μέρκελ τόνισε: η σχέση μας με την Τουρκία είναι πολύπλευρη. Έχουν συχνές επαφές με τον Ταγί Περντογάν και σύντομα θα σας ενημερώσω σχετικά. Παράλληλα, η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι ήδη έχει συζητήσει το ζήτημα της ελληνοτουρκικής έντασης και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Τουρκία είναι εταίρος στο ΝΑΤΟ. Η διένεξη μεταξύ δύο εταίρων του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, αλλά και αυτόν τον λόγο πρέπει να προσπαθήσει κανείς να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο πλαίσιο της συμμαχίας, σημείωσε η κυρία Μέρκελ. Υπενθυμίζεται σήμερα ότι αναμενόταν τηλεφωνική επικοινωνία της Γερμανίδας Καγκελαρίου με τον Τούρκο πρόεδρο σε μια προσπάθεια του Βερολίνου να μειωθεί έντονη στην περιοχή μετά τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες Τουρκίας στην περιοχή της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Ωστόσο, η Γερμανίδα Καγκελάριο στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε, τόνισε ότι δεν μίλησε ούτε πρόκειται να μιλήσει σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αλλά υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ τους. Η Γερμανία και οι ΗΠΑ συμμερίζουν την πεποίθηση πως το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική συμμαχία για την πολιτική της ασφάλειας, δήλωσε ο καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική της μελλοντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα, η ερώτηση αυτή τέθηκε καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Θα εργαστώ από κοινού μου οποιονδήποτε εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε και πρόσθεσε πως οι δύο χώρες καθοδηγούνται από παρόμοιες αξίες και συμφέροντα. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά υπάρχουν επίσης κοινά πράγματα. Ειδικά όταν πρόκειται για το ΝΑΤΟ, πιστεύω πως και οι δύο πιστεύουμε πως το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική συμμαχία για την πολιτική της ασφάλειας στην οποία συμμετέχει η Γερμανίδα, σύμπληρωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε τι βγαίνει περισσότερο. Έχουμε πάρα πολλά τηλεγραφήματα, έχουμε πολλές αναρτήσεις, έχουμε πολλά σχόλια από τις ηλεκτρονικές σελίδες του Ευρωπαϊκού Τύπου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Καποδίστριας και πάμε να σε ακούσουμε με ενδιαφέρον τι νεότερο και κυρίως τι περισσότερο έχουμε να πούμε σε σχέση με αυτά που ακούσαμε στα ρεπορτάζ. Την καταγεγραμμένη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας. Διαμέσω του Χουλουσί Ακάρ, του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του άτυπου, την τοποθέτηση, ας πούμε, γιατί είναι άτυπο, Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πως η Ελλάδα δεν είναι αρχιπέλαγος και πρέπει να σταματήσει αυτή η ανεφόρον στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Είπε και άλλα ο Χουλουσί Ακάρ. Είπε ότι είμαστε μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων. Πρέπει να καταλάβουν ότι δικαιούμαστε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η γνωστή ρητορική της γειτονικής χώρας με μαξιμαλιστικούς στόχους που αμφισβητούν και οι διεθνείς συνθήκες. Ωραία. Και μάλιστα είπε ότι δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει και να ομιλεί πάνω στις σεισμικές έρευνες που θέλει να κάνει το τουρκικό πλοίο στην περιοχή. Βέβαια, αντιδράσεις έχουμε και από την ελληνική αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό διότι η λέξη κλειδί είναι οι κυρώσεις που δύναται. Η λέξη δύναται να επιβληθούν στην Τουρκία έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι αφήνει ένα επικίνδυνο χρονικό περιθώριο η κυβέρνηση. Διότι όταν μιλάμε για ένα μήνα, διότι αυτά όλα παραπέμπονται για την επίσημη σύνοδο κορυφής που διεξαχθεί τέλη Σεπτεμβρίου, μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα. Και θεωρεί ότι η αργοπορία της κυβέρνησης έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, το κίνημα αλλαγής θεωρεί ότι στα εύκολα λόγια πήγαμε καλά. Παραπέμπει τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Νίκου Δένδια, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα πήρε αυτό που μπορούσε να πάρει και λέει ότι στα λόγια πήραμε, αλλά δεν πήραμε στην πράξη και δεν συμφωνούμε καθόλου με τον Υπουργό. Επίσης, με λίγα λόγια, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βαγγέλη, ότι έπρεπε να είχαν πάρει την κυρώση. Σήμερα έπρεπε το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών να πάρει απόφαση για κυρώσεις και να μην παραπέμπει στη Σύνοδο Κορυφής. Να μην παραπέμπεται δηλαδή στη συνάντηση των Πρωθυπουργών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, μιλάμε για ένα άτυπο συμβούλιο. Λένε λέει η αντιπολίτευση ότι είναι στην πραγματικότητα μια ήττα της ελληνικής διπλωματίας, προσωπικά του κυρίου Δένδια, από ό,τι καταλαβαίνω με βάση αυτά τα οποία είπες, κτλ. Κτλ. Πάμε. Αυτό ήταν άτυπο από το Συμβουλίο. Και να πούμε και επίσης ότι στο διεθνή χώρο έχουμε μια παρέμβαση πριν από λίγο. Αργοπορημένη από το State Department σχετικά με τη μονή της χώρας.
Είναι μια δύση που ήρθε τώρα. Αυτή η απόφαση είχε βγει πριν μιλάμε μια εβδομάδα περίπου. Για το μοναστήρι, τον Ιερό Ναό στην Κωνσταντινούπολη, όπου μετατρέπεται και αυτό. Και αυτό σε τζαμί. Νέα μονή της χώρας. Με καθυστέρηση βέβαια, ναι. Αλλά έχουμε την παρέμβαση του State Department σε αυτό το ζήτημα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα μια πολύ ωραία ανάλυση που έκανε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg για αυτή την νεοοθωμανική αντίληψη του Ταγκίπ Ερντογάν. Με λίγα λόγια, ένα αποτύπωμα στρατιωτικό, το οποίο σε έναν ευρύτερο περίγυρο της Τουρκίας καταγράφεται με στόχευση προφανώς μεγαλοειδεατισμού. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν να δουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας τέτοιο εκτεταμένο αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη, αναφέρει το Bloomberg. Όπως σημειώνει το άρθρο, η Τουρκία υπό τον φιλόδοξο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έστειλε στρατεύματα στη Λιβύη για να γύρει την πλάστηκα των συγκρούσεων υπέρ της κυβέρνησης Σάρατζ, διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Συρία, το Ιράκ, το Κατάρ, τη Σομαλία και το Αφγανιστάν, καθώς κυριαρχικά στρατεύματα στα Βαλκάνια. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας περιπολεί στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, όπου έγιναν ενεργειακές εδαφικές αξιώσεις εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο. Μια προσπάθεια που είχε κόστος, αφού ο στρατιωτικός προπολογισμός ως προς το ΕΠ αυξήθηκε από το 1,8% το 2015 στο 2,5% το 2018, σε μια περίοδο που κλειδονίζεται η τουρκική οικονομία. Όσον αφορά την Λιβύη, ο Ερντογάν έστειλε ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις καθώς και εξοπλισμένα μη επανδρομένα σκάφη εκεί για να στηρίξει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τον ΟΗΕ, την κυβέρνηση Σάρατζ δηλαδή, εντείνοντας μια σύραξη που έχει εξελιχθεί σε πόλεμο για την προσώπο. Η Τουρκία στηρίζει την κυβέρνηση του Φαγές Αλ-Σάρατζ στην Τρίπολη έναντι των δυνάμεων του Χαλιφά Χαφτάρ που υποστηρίζεται από Ρώσους μισθοφόρους, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg, η Τουρκία σκοπεύει να σώσει τα επιχειρηματικά συμβόλαια αξία δις δολαρίων που έχουν μπει στον πάγο λόγω της παραταμένης σύγκρουσης στη Λιβύη. Και σαν αντάλλαγμα για την υπεράσπιση της κυβέρνησης Σάρατζ, απέσπασε την υποστήριξή της για μια αμφιλεγόμενη συμφωνία που ενισχύει τις αξιώσεις της Τουρκίας σε δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο εξωτερικό από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ερντογάν έστειλε το 2016 στη Συρία στρατεύματα για να πολεμήσουν τόσο τους τζιχαντιστές του ISIS όσο και τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις που συνδέονται με μαχητές του PKK. Τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν και πόλεις στη Βόρεια Συρία σε μια προσπάθεια δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας για να ενθαρρύνουν πάνω από 3,6 εκατομμύρια Σύριοι που διέφυγαν στην Τουρκία να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποτραπεί ένα νέο κύμα προσφύγων. Η Τουρκία πάτησε φρένο στην επιχείρηση στη Συρία μετά από χωριστές συμφωνίες με την ΗΠΑ και τη Ρωσία το 2019, προκειμένου να παραμείνουν μακριά από τα σύνορά της οι Κούρδοι μαχητές στη Συρία. Στο Ιράκ η Τουρκία στέλνει συχνά πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και στρατεύματα για να πλήξουν κρυσφύγια του PKK, ενώ διατηρεί στρατιωτικές βάσεις που είχαν δημιουργηθεί για ειρηνευτική αποστολή τη δεκαετία του 90. Το Κατάρ έχει δημιουργήσει μια βάση από το 2017, όταν πήρε το μέρος του πλούσιου σε υδρογονάνθρακες κράτους του Περσικού Κόλβου, κόντρα σε μια περιφερειακή συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα ρεπορτάζ που αποτυπώνει μια παρέμβαση που έκανε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ο κύριος Νίκος Κουτζιάς. Η ιστορία της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο. Ένα θέμα το οποίο το είδαμε και χθες με μια θετική, θα έλεγε κανείς, παρέμβαση των τυράννων. Πάμε να δούμε λοιπόν, έχει επιφυλάξει ο Νίκος Κουτζιάς, πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει. Εχμές κατά της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης αφήνει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς με αφορμή την απόφαση για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Κοτζιάς υποστηρίζει ότι το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές το 20 από το 18 είναι έολο, ενώ αναφορικά με το ζήτημα του αποκλεισμού των κυθύρων και των αντικυθύρων από την παρούσα επέκταση, ο Νίκος Κοτζιάς υποστηρίζει ότι συνιστά υποχώρηση. Σε ό,τι αφορά τους λόγους που δεν προχώρησε επέκταση στην περίοδο για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοτζιάς αναφέρει. Όταν παραιτήθηκα, τα προεδρικά διατάγματα είχαν ήδη προωθηθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γνώση του Πρωθυπουργού τότε, τα οποία στη συνέχεια της παραίτησης μου επιστράφηκαν. Ουδής ευνηδιάστηκε. Κάποιοι δεν ήθελαν στην τότε κυβέρνηση να υλοποιηθεί το πολιτικό μου σχέδιο. Επικαλέστε να κάνει την ανάγκη νόμου αντί προεδρικού διατάγματος για να απορρίψουν τα προεδρικά διατάγματα και να μην κάνουν ούτε τον νόμο. Από την αρχαιότητα γνωρίζουμε όμως ότι η πολιτική κρίνεται από το αποτελέσματος και όχι από τις δικαιολογίες. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Κοτζιάς στη μακροσκελή ανάρτηση το αναφέρει. Το 2018 βλέπαμε που θα μπορούσε να φτάσει η νευρική ανεθεωρητική Τουρκία και ετοιμαζόμασταν. Η Νέα Δημοκρατία δεν έβλεπε. Είχε καρφώσει τα μάτια της στις καρέλες εξουσίας και όλα τα άλλα γύρω είχαν σκοτεινιάσει και της ήταν αδιάφορα. Όταν έφτασε το 2020, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος και είχε γίνει μια σειρά υποχωρήσεων. Την τριετία 2015-2018
υπήρχε σχέδιο που συμπεριλάμβανε λύσεις για όλα τα κομβικά ζητήματα, όπως για το νοματολογικό, το κυπριακό και τις αιγιαλίτιδες. Ως προς το τελευταίο, η πρόβλεψη ήταν να κλείσουν οι κόλποι και να χαραχθούν οι γραμμές βάσης ώστε να μεγαλώσει η χώρα. Να επεκταθούν οι γυαλίτιδες ζώνες και να αποκτήσει Ελλάδα ως. Είμαι ο πρώτος υπουργός που προώθησα ένα τέτοιο σχέδιο. Επιδιώχθηκε τότε να υλοποιηθεί το σχέδιο με την αξιοποίηση του διεθνούς δικαίου ώστε κατά τη λύση της διαφοράς με την Ιταλία να μην υπάρξουν παραχωρήσεις εθνικής μας κυριαρχίας όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Με την επέκταση στα 12 μέγια σύν τους κόλπους αυτόματα, η ελληνοϊταλική ΑΟΣ δεν θα μπορούσε να έχει πλέον ως αντικείμενο αυτά που επιδίωκε η Ιταλία και εν τέλει παραχώρησε μαχητή η Νέα Δημοκρατία. Με την επέκταση των χωρικών υδάτων, περιορίζονταν δραστικά και η ύλη της διαπραγμάτευσης με την Αλβανία για την ΑΟΣ κατά 94%. Η ορθή λύση γινόταν έτσι ευκολότερη. Στην ίδια κατεύθυνση έγινονται για τους κόλπους, τις γραμμές και τα χωρικά υδάτα της Κρήτης, καθότι διέβλεπα μελλοντικές προκλήσεις της Τουρκίας. Έκανα πολιτική βλέποντας μπροστά, αξιολογώντας το τι έρχεται και τι έπρεπε να γίνει. Έχοντας μελετήσει και διαμορφώσει στρατηγική, ήθελα να προβληθούν καταστάσεις με σχέδιο και αξιοποιώντας όλες τις νομικές, τεχνικές και διπλωματικές δυνατότητες. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία τσαλαβουτάει σήμερα στην υπάρχουσα προεργασία, χωρίς να αντιλαμβάνεται το συνολικό σχέδιο. Έρχεται κατόπιν εορτής για να κάνει μισά πράγματα από αυτά που ξόργιζε ως προδοσία πριν από 2 χρόνια. Κάνει ανεπίτρετες υποχωρήσεις, μπερδεύει τη σειρά των πραγμάτων και συνεχίζει να μην καταλαβαίνει. Φοβάμαι περιπέτειες για τη χώρα. Ήθε να κάνω λάθος. Σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Μέρα με τη μέρα περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο επιχειρήν κυρίως και στην εργασία να ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα, να ανακοινώσει τρόπους στήριξης και των μικρομεσαίων επαγγελματιών και καταστηματαρχών και επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων. Υπάρχει μια πρώτη γεύση μέτρων που έρχονται με βάση δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Μπρούτσης. Πάμε να δούμε ένα σύντομο ρεπορτάζ. Νέα δέσμη μέτρων για την επέκταση και διεύρυνση της προστασίας εργαζομένων και ανέργων που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Παράλληλα, τα 1.195 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνουν συνολικά τα κονδύλια που έχουν διαλυθεί μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε 2 εκατομμύρια περίπου εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και 320,3 εκατομμύρια ευρώ ως προς τον ΙΕΦΚΑ για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ της 28ης Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρακάτω εργαζομένων δικαιούχων. Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικές επιχειρήσεις μηνός Ιουλίου. Ποσό 5,48 εκατομμύρια ευρώ για 20.000 περίπου άτομα. Αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού μηνός Ιουλίου ποσό 29,89 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 67.500 άτομα. Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία για τον Ιούλιο ποσού 10 εκατομμυρίων για 43.204 άτομα. Τέλος, τονίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά η κυβέρνηση εργάζονται αντικά, μεθοδικά και με σχέδιο προκειμένου να ενισχύσουμε την αγορά εργασίας, προσπαθώντας να καλύψουμε κάθε εργαζόμενο, αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης. Με μια αρχική δέσμη μέτρων που ξεκινάει άμεσα, επεκτείνουμε και διευρύνουμε τις πολιτικές προστασίας εργαζομένων και ανέργων. Συγκεκριμένα, επεκτείνουμε το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον Οκτώβριο. Επεκτείνουμε τη χρονική διάρκεια ισχύως του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης στην εργασία μέχρι το τέλος του χρόνου. Δίνουμε παράταση για 2 μήνες των επιδομάτων ανεργίας που έχουν λήξει. Διευκολύνουμε τη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους σε τουριστικά και επιστημονικά επαγγέλματα με τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 150. Παρατείνουμε το πλαίσιο της τηλεργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θεσμοθετούμε οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών, με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο για την απλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω καραντίνας. Θεσμοθετούμε νέα ειδική άδεια των γονέων λόγω νόσης των παιδιών από τον κορονοϊό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε πολλά ακόμη από το χώρο της ειδησιογραφίας. Φυσικά θα την σχολιάσουμε και με τον Γιάννη Παργινό σε πολύ λίγα λεπτά. Η υπόθεση των δεδομένων της πανδημίας είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Θα δούμε όμως και στην Κέρκυρα τι άφησε πίσω της η παρουσία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του κυρίου Πλακιωτάκη, σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είναι 28 Αυγούστου και είμαστε μαζί εδώ στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του Start. Καλησπερίζω αμέσως τώρα τον Γιάννη Παργινό. Να σταθούμε με τον Γιάννη, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, σε ένα σχολιασμό αυτής της ειδησιογραφίας, η οποία, καλησπέρα Γιάννη μου, έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ελληνική, με την δυνατότητα της Ευρώπης να είναι Ευρώπη ως οντότητα και ολότητα και με την δυνατότητα της χώρας μας να αντιπαλέψει μια συνεχιζόμενη προκλητική στάση και συμπεριφορά και αξιώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μεγαλοειδετικά σχέδια της γείτονος χώρας. Από την πλευρά της Τουρκίας ουδείς θα αμφισβητήσει ότι πραγματικά έχει εκτροχιαστεί. Έχει εκτροχιαστεί και ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ως ευρωπαϊκή συμπεριφορά στις πολιτικές της δράσεις και αντιδράσεις. Μάλιστα. Από την πλευρά την ελληνική, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα έχει δείξει στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, θα έλεγα εγώ στη διάρκεια από το 1980 μέχρι και τώρα που είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, ότι ακολουθεί πιστά την πολιτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δική της πλευρά έχει αναδείξει την αργοπορία της και έχει αποδείξει ότι δεν είναι και τόσο υπέρ αυτής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης του Ρομπέρ Σουμάν και του Ζαν Μονέ. Ναι. Κακά τα ψέματα. Και μιλάμε για μια χώρα, επειδή είπε σε τον Σουμάν, μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι οραματίστηκαν μια άλλη Ευρώπη και μάλιστα ήταν και υπέρμαχοι του ανθρωπίνου γενικού. Τα οράματα. Λέω ότι σήμερα. Ναι, ναι. Οι ανθρώποι όμως είναι κοινοσθνητοί. Κοίταξε. Άρα πεθαίνουν, ναι. Τα οράματα όμως συνεχίζονται, ναι, από άλλους ανθρώπους. Και, αλλοδρομία, και οι σημερινοί ηγέτες της Ευρώπης δεν δείχνουν να σέβονται αυτά τα οράματα. Και λοιπόν, όταν δεν τα σέβονται, το ερώτημα είναι πώς θα τα συνεχίσουν. Σήμερα έγινε γνωστό ότι μία Τουρκάλα δικηγόρος, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέθανε στις τουρκικές φυλακές μετά από 8 μήνες πείνα. 238 ημέρες συγκεκριμένα. Λοιπόν. Υπό άλλες συνθήκες, υπό άλλες καταστάσεις και σε μια εποχή ιδεών και αντίληψης της αξίας και της σημασίας, Γιάννη μου, των κοινωνικών αγώνων, αυτού του τύπου τα ζητήματα θα ήταν στοιχεία ανάδειξης και διεκδίκησης. Ας σταθούμε μόνο. Νιώθω δηλαδή ότι η σιωπή των αμνών μας έχει παρασύρει. Η κυβέρνηση του κυρίου Ταγί Περντογκάν ως δημοκρατικής κυβέρνησης. Ναι. Αν η κυβέρνηση της Άγκυρας χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται ως δημοκρατική από τις δημοκρατικές χώρες του δυτικού κόσμου, τότε πραγματικά πρέπει και εμείς να ρωτήσουμε και ταυτόχρονα να διερωτηθούμε τι μπορεί να συμβαίνει και να συμβαίνει με τον όρο δημοκρατία. Ξέρεις και ξέρω και καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω ότι τα πολιτεύματα και οι εξουσίες αντιμετωπίζονται με βάση τα συμφέροντα. Στην Αίγυπτο έχουμε δικτατορία. Μια ιδιότυπη δικτατορία με ένα κοινοβούλιο να υπάρχει, αλλά την εξουσία ο κύριος Σίση την ανέλαβε με πραξικόπημα. Θέλω να πω ότι και εμείς είναι σύμμαχός μας ο Σίση. Και σε άλλες χώρες που είναι σύμμαχοί μας, και εμείς οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας που γέννησε δημοκρατία κτλ. Και εμείς με βάση τα συμφέροντά μας πολιτευόμαστε. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά είναι διεθνή συμπεριφορές και πρακτικές που έχει αλίμονο στους λαούς που περιμένουν τους ξένους να τους σώσουν. Σαν χθες είχε γεννηθεί ο Άρης ο Βελουχιώτης. Έχω κάνει μια ανάρτηση στο Facebook με εκείνη την περιγραφή του πατέρα ανυπόμονη που έλεγε. Ήταν ένας άλλος πολιτικός, ναι, της σύγχρονης Ελλάδας, ο Λεωνίδας Κύρκος. Λέω λοιπόν το εξής. Λέει ο πατέρας ανυπόμονος ότι όταν ήρθαν οι Ρώσοι, παλέμαχοι κομμουνιστές που ήταν στο βουνό, κλαρίτες με τον Άρη, λέγανε ήρθαν οι σύντροφοι. Και είχε πει ο Άρης ότι όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Με την έννοια ότι οι περίφημες διεθνείς αντιπροσωπείες που προσδέθηκαν στις αντάρτικες ομάδες και του Ζέρβα και του Άρη είχαν να κάνουν με τις γεωπολιτικές αξιδιώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι ένα διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι που έχει να κάνει πάντα με τα συμφέροντα εκείνου ο οποίος... Και πού καταλήγει και πού συγκλίνει αυτή η δική σου διαπίστωση. Το πω εξής πάρα πολύ απλό, ότι πρέπει, ότι η κουβέντα του Αποστολάκη το έχει πάντα κράτος, αξία. Αγαπητέ μου φίλε, και τα εθνικά συμφέροντα
δεν έχουν σβήσει ως έννοιες. Όχι ακόμη, ούτε φυσικά. Θα σβήσουν. Φυσικά. Άρα φυσικά. Το να εξυπηρετούν ορισμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δικά τους συμφέροντα και εμείς να κάνουμε πως δεν βλέπουμε, ίσως να είναι μια εθνική. Έχει δρόμο το όραμα του Σουμάν, έχει πολύ μεγάλο δρόμο. Η ομοσπονδία, η δημιουργία μιας μεγάλης ομοσπονδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ομοσπονδία επειδή έχει προηγηθεί ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Και παρόλα αυτά δεν έχει κρατήσει ισχυρή. Είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία. Ναι, γιατί είναι πολυεθνικό και πολυφυλετικό. Πάμε, πάμε, Γιάννη. Η Ευρώπη. Τι γίνεται τώρα. Το κεφάλαιο να μην αφήσουμε αμφισβητούμενες έννοιες. Η Ευρώπη είναι ομάδα κρατών. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δημιουργήθηκαν από ομάδα κρατών, αλλά από ομάδες ανθρώπων που είχαν μεταναστεύσει από διάφορα κράτη της Ευρώπης στα νέα έδαφη. Και υπήρχαν άλλο και εκεί ένα, άλλου τύπου αντιλήψεις. Τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον ο εμφύλιος. Πάμε στα σημερινά. Πάμε τώρα. Τι αποφάσισε η Ευρώπη? Δεν αποφάσισε. Τίποτα. Παραπέμπει στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κύριος Μπορέλ παρουσίασε προτάσεις μέτρων. Φράσεις του κοινού ανακαινοδέντος. Ναι. Απίφθινε μέσω του κοινού ανακαινοδέντος ο κύριος Μπορέλ συστάσεις προς την Τουρκία για αποφυγή προκλητικών ενεργειών. Συνέστησε ως καλύτερη λύση τον επικοδομητικό διάλογο με διαπραγματεύσεις για όλα, επαναλαμβάνω, για όλα τα θέματα της περίπλοκης και δύσκολης σχέσης με την Τουρκία. Επισήμανε και επένεσε τη διαμεσολαβητική προσπάθεια της Γερμανίας, είπε και δεσμεύτηκε ότι θα την υποστηρίξει, ενώ η κυρία Άγγελα Μέρκελ στην δική της δήλωση είπε το πρωί να σήμερα, στηρίξουμε τους φίλους μας τους Έλληνες όπου και εάν έχουν δίκιο. Ο δε Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών είπε εάν χρειαστεί και εάν δεν σημειωθεί πρόοδος, τότε και μόνον τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επιβάλλουμε κυρώσεις προς την Τουρκία. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Αποκλείς το ενδεχόμενο ενός γεωπολιτικού τακτικισμού από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνωστή έκφραση μαστίγιο και καρότο? Δηλαδή, καθόλου, εγώ δεν το αποκλείω. Δηλαδή, έχουμε μια Γαλλία εγώ η οποία στένει το στόλο της. Ωραία. Το στένει το στόλο της και είναι εμφανής η αρρωγή της και η Ευρώπη εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι οι πολυεθνικές εταιρείες που μοιράζονται στα δικά τους γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα να κάνουν τις έρευνες και τις εξορίξεις του όποιου ορυκτού πλούτου υπάρχει στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Για να γίνει αυτό από τις δικές τους πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να γίνει εν ειρήνη για να μην δυσκολεύεται το έργο τους. Γιατί θέλουν και το όποιο φυσικό αέριο υπάρχει και το όποιο ορυκτού πλούτο υπάρχει, διότι στενεύουν οι οικονομικές τους δυνατότητες. Άρα για να γίνει όλο αυτό εν ειρήνη, πώς θα γίνει εν ειρήνη, αν τα δύο κράτη που είναι σε διαμάχη και διαπάλη, δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία, μάλιστα, υπογράψουν κάποια συνθήκη ομαλή και ειρηνικής συμβίωσης. Αυτός είναι ο στόχος τους. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου φίλε, για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, για την Ιταλία, το πού ανήκει το Καστελόριζο, αν ανήκει στην Ελλάδα, αν πάει στην Τουρκία, αν ανεξαρτοποιηθεί, λίγο τους νοιάζει. Θέλεις να σου πω ποιος σύνησε περισσότερο σήμερα στο Βερολίνο εναντίον του ενδεχομένου να επιβληθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Πρώτη η Γερμανία, δεύτερη η Ιταλία και τρίτη η Μάλτα. Μάλιστα. Θα περίμενε κάποιος να ήρθε κάποιος Όρμπαν και να πει όχι. Δεν είπε ο Όρμπαν, δεν είπε ο Πολωνός. Ο Ιταλός. Ο Πολωνός δεν θα το έλεγε ποτέ. Λοιπόν, γιατί Γιάννη, η δική του Enel είναι η εταιρεία η οποία κάνει τις εξορίξεις του φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα για την Τουρκία. Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου. Να, λοιπόν, καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας. Τα δεδομένα είναι ανησυχητικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα έγινε γνωστό μάλιστα ότι καθώς καλπάζει σε περιοχές Ισπανίας, Βαρκελόνη παραδείγματος χάρη, ο κορονοϊός, η χώρα μας δεν θα δέχεται πτήσεις αεροπλάνων από αυτή την περιοχή. Είχαμε ενημέρωση για μια ακόμη φορά σήμερα από τον καθηγητή Μαγιορκίνη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά.
Η Κέρκυρα παραμένει στη γνωστή δέσμη μέτρων που έχουν ανακοινωθεί εδώ και 15 περίπου μέρες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση, πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία μεταξύ άλλων υπόθηκαν στο ρεπορτάζ, στο απόσπασμα πιο σωστά, από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα. Σήμερα ανακοινώνονται 270 κρούσματα, οπότε φτάνουμε το σύνολο 9.800 από την αρχή της επιδημίας. 26 ήταν σε πύλες εισόδου. Έχουμε 5 θανάτους το τελευταίο 24 ώρο, οπότε φτάνουμε το σύνολο 2.259 και 35 διασωληνωμένοι. Μόνο με βάση αυτά τα στοιχεία, η επιδημική καμπύλη της νόσου παραμένει σε υψηλότερα των 200 κρουσμάτων ανά ημέρα με ήπιες αυξητικές τάσεις. Με δεδομένο ότι η περίοδος επώασης της νόσου είναι 6 με 14 ημέρες, αυτή την περίοδο καταγράφονται κυρίως κρούσματα που αφορούν την περίοδο ακριβώς μετά το παράθυρο του 15 Αυγούστου. Παρομοίως ήπιες αυξητικές τάσεις φαίνεται ότι ακολουθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων, ξεπερνώντας τους 30 σταθερά από την αρχή της εβδομάδας. Οι νέες διαγνώσεις έχουν ηλικία μικρότερη από αυτήν που περιμένουμε με βάση την ηλικιακή κατανομή στον ελλαδικό χώρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημία έχει παρατεταμένη κυκλοφορία και διασπορά στην ηλικιακή ομάδα 20 με 30, ενώ σημαντική είναι και η διασπορά στην αμέσως μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της διασποράς είναι η σχέση της με διακοπές του καλοκαιριού. Ο ιός στους νέους συνήθως προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα, με συνέπεια να παραμένουν αδιάγνωστοι και οι μεταδόσεις από τους νέους να είναι σχεδόν αδύνατον να ιχνηλατηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, θα πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως σιωπηλούς φορείς και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε για χρονικό διάστημα 7 με 10 ημέρες τις κοινωνικές επαφές και να χρησιμοποιούμε μάσκα στις κοντινές επαφές. Έτσι, αν έχουμε κολλήσει τον ιό και δεν το έχουμε καταλάβει, που είναι πολύ πιθανό, μπορούμε να μειώσουμε δραματικά την πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης στα οικεία μας πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η επαφή μας με τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Οπότε, γυρνώντας από τις διακοπές, ας μην βιαστούμε να δούμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Ας τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε τι κάνουν, ας περιμένουμε περίπου μία εβδομάδα και μετά ας πάμε να τους δούμε. Ο έλεγχος της επιδημίας είναι η συλλογική προσπάθεια. Η επιδημία του COVID-19 εξαπλώνεται μέσα από τον κοινωνικό ιστό. Και στην εξάπλωση μέσω του οικοσυστήματός μας είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση ή στην επιβράδυνση της μετάδοσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται και εφαρμόζονται έχουν ως στόχο να ισορροπήσουν την επιδημία και να ελέγξουν την εξάπλωσή της, διατηρώντας συγχρόνως τις κοινωνικές προτεραιότητες και οικονομικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί καθολική κοινωνική προτεραιότητα και θα χρειαστεί η προσπάθεια και η υπομονή και επιμονή όλων. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους γονείς και στους νέους να έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, με σκοπό να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος αποχής από κοινωνικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και να μειωθεί το επιδημικό φορτίο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ως τις 19.09. Η επιβολή προληπτικών ελέγχων, αρνητικό τεστ πριν την άφιξη στη χώρα, για όσους έρχονται με πτήσεις από τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αναστέλλεται υποχρέωση για αρνητικό PCR για όσους έρχονται από την Ολλανδία, λόγω της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει πλέον η χώρα αυτή. Η ανάλυση μας έδειξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κατά 75,8% σε ταξιδιώτες που προέρχονται ή επισκέφτηκαν το βόρειο τμήμα της Ισπανίας. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά των ελέγχων στις πύλες εισόδου, μαζί και με τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ισπανίας, τα οποία υποδεικνύουν 8.195 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες στην περιοχή της Καταλωνίας, ως πρώτο μέτρο διακόπτουμε τις πτήσεις από τη Βαρκελόνη και την ευρύτερη περιοχή της Καταλωνίας. Επίσης, η ισχύ των εν λόγω μέτρων παρατείνεται για 2 ακόμα εβδομάδες στις περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αττικής, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας, αλλά και στους δήμους Σαντορίνης, Βόλου, Ρόδου και Κο. Στις επιδημιολογικά πλέον επιβαρημένες περιοχές προστίθεται η Περιφερειακή Ενότητα Μαθίας,
όπου από αύριο στις 6 το πρωί ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα στις 7 το πρωί και το ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές τις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, τα σινεμά. Υπάρχει κρατική ευθύνη, υπάρχει κοινωνική ευθύνη, αλλά υπάρχει και ατομική ευθύνη. Η πολιτεία προσπαθεί και έχει την ευθύνη να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αλλά και όλοι εμείς, συλλογικοί φορείς, μεμονωμένα άτομα, έχουμε την ευθύνη να τηρούμε αυτά τα μέτρα. Και θα ήθελα να δώσω έμφαση στην ατομική ευθύνη, καθώς έχουμε βρεθεί ειδικά τις τελευταίες ώρες αντιμέτωποι με φαινόμενα που μας προβληματίζουν βαθιά. Γιατί ζητήματα ατομικής ευθύνης υπάρχουν στην περίπτωση μιας αιμοκαθερούμενης, η οποία ενώ ενημερώνεται ότι είναι θετική, επιβιβάζεται σε πλοίο για να ταξιδέψει για διακοπές σε ένα νησί. Θέμα ατομικής ευθύνης είναι το σπάσιμο της καραντίνας από άλλο κρούσμα και την αυθαίρετη προσέλευσή του στη νέα του εργασία, χωρίς να γνωρίζουν οι οικοί εκεί πέρα και οι επαγγελματίες ότι είναι θετικοί, πολλέ δε μάλλον που στη συγκεκριμένη εργασία υπήρχαν πολλές θέσεις και ο εργαζόμενος θα είχε καθημερινά επαφές με δεκάδες ανθρώπους. Αλλά και θέμα ατομικής ευθύνης είναι στον επιχειρηματία που υποχρεώνει τον εργαζόμενό του που έχει συμπτώματα να παραμείνει σε απομόνωση χωρίς όμως να του επιτραπεί να υποβληθεί σε τεστ, άρα να εθνηλατηθεί ή οποιαδήποτε άλλη επαφή του. Παράλληλα, σήμερα έγινε γνωστό ότι λαμβάνονται ειδικά μέτρα στους οίκους ευγυρίας. Βλέπετε αυτή η περίπτωση με τους πολλούς θανάτους σε ένα οίκο ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει πραγματικά ανησυχήσει, έχει φοβήσει και έχει προκαλέσει και τεράστιες αρνητικές εντυπώσεις. Πάμε να δούμε την αρμόδια υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, στα όσα ανακοίνωσε σήμερα. Οφείλουμε επομένως ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία ένα μεγάλο, ένα ειλικρινές ευχαριστώ στους εργαζομένους των τομών αυτών για την συνέπειά τους στην εφαρμογή των μέτρων και συνολικά για την προστασία που παρήχαν και συνεχίζουν να παρέχουν στους ηλικιωμένους που φροντίζουν. Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημοσίας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία, τον ΕΟΔΗ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τις Περιφέρειες και βέβαια υπό τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, καταρτήσαμε μία δέσμη μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο που ελοχεύει για τους ηλικιωμένους συμπολίτες, τις μανάδες και τους πατεράδες μας, τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Το σχέδιο δράσης το οποίο ανακοινώνουμε σήμερα έχει τρεις άξονες. Άξονας πρώτος, επικαιροποίηση πρωτοκόλων λειτουργίας των δομών αυτών. Επικαιροποιούμε πρώτον τους κανόνες γενικής λειτουργίας των μονάδων. Ανάμεσα σε άλλα θα προβλέπονται οι αυστηρές προϋποθέσεις για τις νέες εισαγωγές φιλοξενούμενων. Η δημιουργία ομάδων προσωπικού που η κάθε μία θα φροντίζει συγκεκριμένες ομάδες ωφελούμενων μέσα στις δομές. Οι ηλικιωμένοι θα τρώνε ξεχωριστά στο δωμάτιό τους εφόσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις που προβλέπονται. Θα προβλέπεται επίσης ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των φιλοξενούμενων και για άλλες ασθένειες σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Η σύσταση βέβαια το προσωπικό να μην εργάζεται σε παραπάνω από μία μονάδα ταυτόχρονα καθώς και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, διαμορφώνουμε ειδικό πρωτόκολλο για την διαχείριση ύποπτου κρίσματος, το οποίο προβλέπει λεπτομερείς κανόνες αντιμετώπισης τόσο εντός δομής, όταν βέβαια το κρούσμα είναι είτε ασυμπτωματικό είτε με χαμηλό υλικό φορτίο, όσο και αναλυτικά τη διαδικασία μεταφοράς του για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις κρουσμάτων προβλέπουμε μέτρα όπως τον υποχρεωτικό έλεγχο για κορονοϊό όλου του προσωπικού για 2 εβδομάδες, και σε περίπτωση πολλαπλών κρουσμάτων του προσωπικού, προβλέπουμε αντικατάσταση του προσωπικού είτε από ειδικές λίστες έκτακτου προσωπικού που έχουμε καταρτήσει, είτε από ομάδα παρέμβασης που συστήσαμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Τρίτον, καθιερώνουμε ειδικό ερωτηματολόγιο που οι εργαζόμενοι πρέπει εντός δομών να συμπληρώνουν κάθε μέρα, έτσι ώστε η αναγνώριση της προέλευσης των κρουσμάτων, η λεγόμενη χνηλάτιση, να γίνεται ευκολότερα. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο όλου του προσωπικού. Θα έχουμε έτσι την καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και αρχείο μετρήσεων, τεστ COVID δειγματοληπτικά
και υποχρεωτικότητες στο προσωπικό που επανέρχεται στην εργασία κατόπιν άδειας, όπως και σήμερα γίνεται. Τέταρτον, προβαίνουμε επίσης στη σύνταξη κώδικα ασφαλούς συμπεριφοράς του προσωπικού εντός αλλά και εκτός δομής. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με το περίφημο εμβόλιο. Αυτό το οποίο επιστημονικά έχει εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το οποίο σε συνδυασμό, σε συνεργασία με μια φαρμακευτική εταιρεία, την AstraZeneca, θα παραχθεί για την Ευρώπη, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε γνωστό ότι η Κομισιόν έχει κάνει ένα συμβόλαιο με την AstraZeneca. Πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία από αυτά τα οποία μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά δίκτυα σήμερα. Η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φαρμακευτική εταιρεία τέθηκε σήμερα σε ισχύ με την επίσημη υπογραφή μεταξύ της AstraZeneca και της Επιτροπής, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η σύμβαση θα επιστρέψει στην αγορά εμβολίου κατά το COVID-19 για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δωρεά σε χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα ή την αποστολή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω της σύμβασης θα αγοραστούν συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca με δυνατότητα για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις που θα διανεμηθούν αλληλικά με βάση τον πληθυσμό. Η Επιτροπή συνεχίζει να ζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων και έχει ολοκληρώσει επιτυχημένες διερευνητικές συνομιλίες με τη Sanofi GSK στις 31 Ιουλίου και την Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και την Moderna στις 24 Αυγούστου. Η Επιτροπή εργάζεται ασταμάτητα για να παρέχει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του COVID-19 το συντομότερο δυνατό. Η έναρξη της ισχύως της σύμβασης με την AstraZeneca είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου σε αυτό το θέμα, σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Από την πλευρά της, η Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μας απέδωσαν τώρα σαφή αποτελέσματα. Σημειώνοντας δε ότι η σημερινή υπογραφή, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στις σημαντικές βασικές εργασίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, θα διασφαλίσει τη δόση του εμβολίου, αν αποδεχτεί αποτελεσματικό και ασφαλές, θα παραδοθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αναμένουμε να ανακοινώσουμε πολύ γρήγορα πρόσθετες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων. Οι απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας και ειδική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα παραμένουν πλήρως προστατευμένα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε τα της επίσκεψης του Λακιουτάκη αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με Γενικούς Γραμματείς και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος βρέθηκαν στην Κέρκυρα, είχαν έναν κύκλο επαφών και συναντήσεων. Έχει σημασία να δούμε τι προκύπτει από αυτή την επίσκεψη. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία σε πολύ λίγα λεπτά. Χαμογελάμε, χαιρόμαστε τη ζωή μας και απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και το νησί μας. Αλλά προσέχουμε. Προσέχουμε για μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε και την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Την βράδυ Παρασκευής είναι 28 του μήνους Αυγούστου και πάμε να δούμε τώρα τα της παρουσίας στην Κέρκυρα του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κ. Πλακιωτάκης λοιπόν βρέθηκε στην Κέρκυρα μαζί με Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου του, μαζί με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Είχε σειρά επαφών. Χθες το βράδυ συμμετείχε σε μια σύσκεψη που οργανώθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και μάλιστα μεγάλης διάρκειας, στην οποία υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να δούμε ένα συνολικό ρεπορτάζ από την παρουσία του Υπουργού και το τι άφησε κυρίως πίσω της, του Βαγγέλη Καποδίστρια.
Το απόγευμα της 5ης έφτασε στην Κέρκυρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλαγιωτάκης. Ο πρώτος σταθμός του Υπουργού ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στην οποία συμμετείχαν οι φορείς του νησιού. Μάλιστα, ο Υπουργός, λόγω της ψηφοφορίας στη Βουλή, τροποποίησε το πρόγραμμά του και την Παρασκευή επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο και στη συνέχεια τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας. Μετά το πέρας των δύο αυτών συναντήσεων, επισκέφθηκε τους Οδονούς, στους οποίους μετέβη με σκάφος του λιμενικού που αποτελούσε και τον τελευταίο σταθμό του στην επίσκεψή του στην Κέρκυρα. Έχουμε ξεκινήσει τους διεθνούς διαγωνισμούς αξιοποίησης και βελτιστοποίησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων στα τρία λιμάνια της χώρας, της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και της Ιγουμενίτσας. Για το λιμάνι της Κέρκυρας αντιλαμβάνεστε ότι επειδή η μεγαλύτερη του δραστηριότητα είναι ο χώρος της κουραζιέρας και επειδή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η διεθνή αυτή δραστηριότητα, σημαντικά προβλήματα, η αξιοποίηση θα λάβει χώρα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοποίηση ενός λιμανιού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της τοπικής απασχόλησης, της εθνικής μας οικονομίας. Κατατέθηκαν όμως προτάσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβολο του Οργανισμού για δυνατότητες αύξησης των εσόδων του οργανισμού, ειδικό αυτή την δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο και για το λιμάνι της Κέρκυρας. Και βεβαίως μου έγινε μια εκτενή ενημέρωση για τις μελλοντικές δραστηριότητες ανάπτυξης του οργανισμού μέσα από το master plan, το οποίο ήδη έχει εγκριθεί, και αναφέρομαι βέβαια συγκεκριμένα και για την μαρίνα στη Σπηλιά αλλά και για τη μαρίνα των Mega Yachts. Αντιλαμβάνεστε ότι η Κέρκυρα έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του θαλασσίου τουρισμού και παρουσιάζει βέβαια και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Υπουργέ, πριν στο λιμενικό σώμα κάνετε μια αναφορά ότι θα έρθει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα υπάρχει μια ενίσχυση και στο χείμενο ξεσκάφη. Μπορεί να έχουμε και κατεύθυνση αν αυτό θα πάει στο κεντρικό λιμεναρχείο Κέρκυρας ή ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο? Σίγουρα ενίσχυση σε επιχειρησιακά μέσα θα υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα εξεταστεί από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος. Αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρησιακές μας ανάγκες, ειδικά αυτή την περίοδο στο Αιγαίο, είναι αυξημένα. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα πλέον με την επέκταξη των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια έχει μεγαλώσει, άρα έχουν μεγαλώσει και οι απαιτήσεις του λιμενικού σώματος. Επομένως η Κέρκυρα θα ενισχυθεί με επιχειρησιακά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με τον αρχηγό και βέβαια μένει να αποτυπωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την παρουσία του κυρίου Γιάννη Πλαγιωτάκη στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τι προκύπτει κατά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων από την παρουσία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Παναλαμβάνω, χθεσινή σύσκεψη είχε ενδιαφέρον και εδώ το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Καποδίστρια. Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στις Αλλικές Ποταμού με την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλαγιωτάκη. Το θέμα της σύσκεψης ήταν λιμενικές υποδομές, προγραμματιζόμενα λιμενικά έργα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων επί της εξελισσόμενης τουριστικής περίοδου λόγω της πανδημίας COVID-19. Επίσης, αντικείμενο αποτέλεσε και τα θέματα συντονισμού νησιωτικής πολιτικής. Μάλιστα, η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Σαγκαροπούλου, μετά τη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Όλκε, στην οποία και συμμετείχε, αναφέρθηκε στα έργα τα οποία παρουσίασε και χθες τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως δήλωσε η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενθάρρυνε την περιφέρεια να συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αντιμετωπίζει τον Όλκε ως ένα εταίρο για το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Ήδη με τον Όλκε έχουμε τη συνεργασία για το τουριστικό καταφύγιο στη Σπηλιά, για το λιμάνι στους Οθονούς που σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον Όλκε και θα επισκεφθούμε σε λίγο τον τόπο που θα επεκταθεί το λιμάνι στους Οθονούς και θα γίνει ένα σύγχρονο λιμάνι που θα μπορεί να αποδεχτεί και μεγάλα σκάφη.
και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και στη συνέχεια με τις μελέτες που έχουν οριμάσει για κάποια θέματα όπως το λιμάνι στη Λάκα στους Παξούς, το οποίο παρουσιάζει μια όριμη μελέτη, για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα ή του περιφερειακό μας πρόγραμμα ή στις επιλογές μας για το Ταμείο Ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον Όλκε, διότι ο Όλκε δίνει πνοή στην ανάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στο κύρος της περιφερειακής ενότητας της Κέρκυρας. Ελπίζω ότι θα αξιοποιήσουμε και τις επόμενες ευκαιρίες που θα δοθούν από το νέο ΕΣΠΑ το 21-27 και από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Είμαστε λοιπόν και εμείς σε συνεχή συνεργασία και αυτή τη συνεργασία την παρουσιάσαμε στον Υπουργό, ο οποίος την εξετίμησε και μας ενθάρρυνε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, σήμερα ο κύριος Πλακιωτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένα της Κέρκυρας, επισκέφθηκε φυσικά και το Λιμεναρχείο, τέθηκε μπροστά σε συγκεκριμένα ζητήματα και από τη διοίκηση του ΟΛΚΕ αλλά και από την πλευρά των αναγκαιοτήτων του Λιμεναρχείου της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα μεγάλο και εκτεταμένο ρεπορτάζ που έχει κάνει και εδώ ο Βαγγέλης Καπόλης. Το πρωί της Παρασκευής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης επισκέφτηκε το κεντρικό λιμεναρχείο Κέρκυρας στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποίησης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχαρίστησε το λιμενικό σώμα, τονίζοντας πως αξίζει τα εύσημα, καθώς έδωσε το καλύτερο δυνατό σε μια δύσκολη περίοδο που Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις όπως τα λειτουργικά και η πανδημία. Η μερό μας μεγάλωσε. Αυξήσαμε την οργανική δύναμη του λιμενικού σώματος κατά 1500 άτομα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των στελεχών μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για την τρέχουσα περίοδο και επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για ένα διαφορετικό λιμενικό του μέλλοντος. Αρκεί να σας πω ότι για πρώτη φορά θα προχωρήσουμε σε εξοπλισμό των ειδικών μας δυνάμεων, της ΜΙΑ, των ΚΕΑ, ηματισμό για όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος, εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις του λιμενικού σώματος και βέβαια σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Μέχρι τώρα έχουμε παραλάβει 34 πλωτά, 44 οχήματα. Μέσα στο 2020 θα δρομολογήσουμε διαδικασίες για επιπλέον 54 οχήματα και 24 σκάφη. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα ενισχύσουν με αποφασιστικό τρόπο τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμενικού σώματος. Χάρη στις πολύ μεγάλες προσπάθειες όλων σας, έχουμε καταφέρει και έχουμε περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές, έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές σε ποσοστό 95% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα, τον Υπουργό συνόδευσε και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος Ελληνική Εκτοφυλακή, αντινάβαρχος Θεόδωρος Κλιάρης. Ο Υπουργός επιμένω σε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να είμαστε κοντά και δίπλα στον πολίτη. Είναι βασικό. Εμείς πρέπει να ερχόμαστε ως αρρωγοί και υποστηρικτές του πολίτη. Πρέπει να βοηθάμε τον πολίτη στην καθημερινότητα. Κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουμε σήμερα, δεν το αφήνουμε για αύριο ή για μεθαύριο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό πρέπει να πράξουμε. Και είναι και η εξωστρέφεια του σώματος. Μέσα από την καθημερινότητα φαίνεται και το έργο του σώματος για να δεικνύεται. Όπως εμείς. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΟΛΚΕ Γιώργο Χοντρογιάννη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΚΕ Σπύρο Ζερβόπουλο, σε μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτη Αγκαροπούλου. Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του από αυτή τη συνάντηση, τονίζοντας πως με την διοίκηση του ΟΛΚΕ έγινε μια παραγωγική συζήτηση. Το κεντρικό λιμάνι της πόλης Κέρκυρας έχει στη δικαιοδοσία του γύρω στα 40 μικρά και μεγάλα λιμάνια.
Γι' αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη φροντίδα από πλευράς του Υπουργείου, διότι η Κέρκυρα είναι καταρχάς η πύλη της χώρας προς τη Δύση, είναι ένας μεγάλος κόμβος κρουαζιεροπλοίων. Ζητήσαμε μετεπιτάσεως να γίνει και το λιμάνι της Κέρκυρας χώρος που θα μπορούν τα κρουαζιερόπλοια αλλά και μεγάλα γιότ να περάσουν το χειμώνα. Είναι το λεγόμενο lay-up. Κυρίες και κύριοι, ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Δημήτρης Μπιάνγκης, με ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα παρενέβη σε αυτή την σύσκεψη που έγινε χθες. Ο κύριος Δημήτρης Μπιάνγκης έδωσε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον νομό της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια με τα βασικά σημεία αυτού του υπόμνημα. Ο βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνγκης, ο οποίος είναι και τομεάρχης ναυτιλίας του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ένα επώνυμα θέσεων με τα θέματα που αφορούν την Κέρκυρα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακωτάκη. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στο Star, τόνισε πως είναι σημαντικό το γεγονός πως πλήθος πολιτικών παραγόντων επισκέφτεται την Κέρκυρα και οι βουλευτές έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα ζητήματα του νησιού. Τα σημαντικότερα θέματα που βάζω μέσα από το υπόμνημά μου έχει να κάνει τον εξυγχρονισμό της γραμμής Κέρκυρας Οικουμενίτσας, τον εξυγχρονισμό της γραμμής, αν θέλετε, και την αξιοποίηση της γραμμής Λευκύμης Οικουμενίτσας, όπως επίσης να δούμε και από μια άλλη ματιά γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα επιπλέον λιμάνια που υπάρχουν στην Κέρκυρα, είτε στο Βορρά είτε στο Νότο, είτε στο Δήμο του Βορρά είτε στο Δήμο του Νότου. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν υπήρχαν ουσιαστικά οι προτάσεις μας προς τον Υπουργό, έτσι ώστε να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα, γιατί η Κέρκυρα, ένα πολύ μεγάλο αριθμό των προβλημάτων της κινούνται γύρω από τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Υπουργείου. Και θεωρώ και θεωρούσα και συνεχίζω να θεωρώ ότι έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τα μέγιστα από αυτή την επίσκεψη, έτσι ώστε να έρθουν και κάποιες λύσεις μέσα από τη συζήτηση αυτή. Δυστυχώς όμως δεν ήταν και τόσο πολύ καλά προετοιμασμένη αφενός, οφείλω να ομολογήσω, η όλη αυτή προσπάθεια. Έτσι υπήρχαν μια σειρά από διαμαρτυρίες διάφορων φορέων οι οποίοι δεν καλέστηκαν στη συνάντηση. Όπως επίσης δεν υπήρχε και, αν θέλετε, και από τη μεριά τη δικιά μας, όλων των φορέων και των εκπροσώπων του νομού, παρότι ουσιαστικά κινηθήκαμε λίγο πολύ όλοι στα ίδια αιτήματα, δεν υπήρχε μια αξιολόγηση των προβλημάτων, δηλαδή πόσο χρήσιμη, ποια είναι τα πιο χρησιμότερα και από πού θέλουμε να ξεκινήσουμε την επίλυσή τους και με ποιες ταχύτητες. Ήταν κάποιες δεσμεύσεις, αν θέλετε, από τον Υπουργό, και η κυριότερη που ακούστηκε και χειροπιαστή έχει να κάνει ότι υπάρχουν μάλλον οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να ενταχθεί σιγά σιγά η κατασκευή του λιμένους των οθωνών. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που πήραμε στα χέρια μας. Παράλληλα, στα αιτήματά μας για εξυγχρονισμό της γραμμής, αν θέλετε, το Κέρκυρας Οικουμενίτσας και Λευκύμης, όπως επίσης και σε σχέση με τη σύνδεσή μας με την Ιταλία, ακούσαμε από τον Υπουργό ότι είναι στις προθέσεις του, αφενός να χρηματοδοτηθούν, και ήταν κάτι το οποίο ήταν καινοτόμο, οφείλω να ομολογήσω, να χρηματοδοτηθούν οι εργασιακές, τα ασφαλιστικά, των λιμενεργατών, των ανθρώπων που δουλεύουν στα καράβια, στις ελληνικές εταιρείες που συνδέουν την Ιταλία με την Κέρκυρα. Αν μπορεί και κατά πόσο να επιδοτηθούν αυτά τα πράγματα, τα ασφαλιστικά ταμεία να επιδοτηθούν από την επίσημη κυβέρνηση. Όσον αφορά την Κέρκυρα Οικουμενίτσα, αποδέχτηκε ο Υπουργός ότι είναι γερασμένος ο στόλος πλέον των καραβιών γενικότερα και ότι υπάρχει κάποιο σχεδιασμό στην επόμενη πενταετία να υπάρξει κάποια επιδότηση, κάποια προσπάθεια έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί ο στόλος. Εκεί που, αν θέλετε, μας άφησε λίγο όλους με το στόμα ανοιχτό είναι το ότι τελευταία στιγμή προέκυψε μέσα από τη συνάντηση ότι έχει ξεκινήσει στο Υπουργείο και κάποιος διάλογος για να μπει ιδιώτης επενδυτής στο λιμάνι της Λευκύμης. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε, δεν το γνώριζε ούτε ο Δήμαρχος της Νότιας Κέρκυρας. Και διαβεβαίωσε ο Υπουργός ουσιαστικά τον Δήμαρχο ότι θα επιδιώξει να τον ενημερώσει για την προσπάθεια που κάνει για το λιμάνι. Δεν είχαμε όμως κάποια άλλη ενημέρωση ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης δεν δοθήκαν και απαντήσεις στα διάφορα θέματα που τεθήκαν για την κρουαζιέρα, στα διάφορα θέματα που έχουν τεθεί κατά πόσο θα γίνει η ιδιωτικοποίηση του λιμάνια της Κέρκυρας και όλα αυτά. Με λίγα λόγια, η είδηση είναι ότι ιδιωτικοποιείται και το λιμάνι της Κέρκυρας, που υπάρχει μια γνωστή προοπτική και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ιδιωτικοποιείται και το λιμάνι της Λευκύμης. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα
να δούμε διαμαρτυρίες. Διότι στη χθεσινή σύσκεψη υπήρχαν επαγγελματικοί φορείς οι οποίοι ήθελαν να συμμετέχουν στην περιφέρεια Ιωνιονήσων, καταθέτοντας άποψη όσον αφορά τα ζητήματα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Με ανακοινώσεις τους σήμερα είπανε ότι αποκλείστηκαν. Είναι δεικτικοί και μάλιστα κάτι παραπάνω από δεικτικοί ή καταγγελτικοί. Και εδώ το ρεπορτάζ έχει ενδιαφέρον. Με αφορμή τον αποκλεισμό, όπως υποστηρίζει, της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων από τη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων με την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας Περικλής Κατσαρός έκανε την ακόλουθη δήλωση. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μας εξέπληξε ο αποκλεισμός της Ομοσπονδίας μας από τη συγκεκριμένη σύσκεψη, στην οποία παραβρισκόταν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, με το επιχείρημα τι δουλειά έχετε εσείς σε μια τέτοια σύσκεψη. Άλλωστε, συνεχίζει ο κ. Κατσαρός, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι ενδεχομένως ενοχλείται από την ακυδεμόνευτη και ανεξάρτητη διεκδικητική φωνή της Ομοσπονδίας μας και όπου μπορεί επιλέγει τον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός βεβαίως δεν είναι προσωπικός, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει η Περιφερειακή Αρχή ότι αποκλεί ουσιαστικά 4.500 μέλη κερκυραίους επαγγελματίες και τους στερεί το δικαίωμα για τον εκπροσώπων τους να εκφράσουν τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Στο άκουμψο, λέει ο κ. Κατσαρός, και αστείο επιχείρημα για τον αποκλεισμό μας από τη σύσκεψη «Τι δουλειά έχουμε εμείς», νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει. Τι δουλειά έχουμε εμείς που ζούμε και έχουμε τις επιχειρήσεις μας και την εργασία μας σε ένα νησί από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το οποίο όμως αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με τη θαλάσσια διασύνδεση με την απέναντι πυρωτική ακτή. Μήπως δεν είναι θέμα η αναβάθμιση της προθυμιακής γραμμής Κέρκυρα Ιγουμενίτσα και Λευκή Μιγουμενίτσα? Μήπως γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα, κυρία Περιφερειάρχη, από εμάς που ζούμε και εργαζόμαστε διαχρονικά στο νησί? Μήπως η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της δεν έχουν θέσει και διατυπώσει κατά το παρελθόν προτάσεις για την αναβάθμιση των προθυμιακών γραμμών? Φοβάμαι, συνεχίζει ο κ. Κατσαρός, ότι η κυρία Περιφερειάρχη αγνοεί την πρόταση που έχει διατυπωθεί στο παρελθόν για τη δημιουργία προθυμιακής γραμμής Κέρκυρα Αγιάδας. Πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο σχέδιο, μπορεί να υποστηριχθεί από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, με ποιο να το συζητήσουμε? Δεν είναι θέμα προς συζήτηση θέματα που σχετίζονται με τις προβλήτες και τους μόλους μπροστά από τις επιχειρήσεις μας? Δεν είναι θέμα που μας αφορά άμεσα, μάλιστα, η λειτουργική αναβάθμιση των τουριστικών καταφυγίων και των μικρών λιμανιών, των χαρακτηρισμένων ορφανών λιμανιών που πλέον έχουν περάσει τον Όλκε? Και επίσης ξεχνάει, κυρία Περιφερειάρχη, λέει ο Περικλής Κατσαρός, ότι ο κ. Πλακιωτάκης είναι Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την νησιωτική πολιτική, από το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι μια κατάκτηση, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αφού δεν έχει εισπραχθεί το 2020 και κάποιοι δεν το έχουν εισπράξει ούτε και το 2019. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές διεκτίβες για τις νησιωτικές πολιτικές. Τι έχει κάνει από την πλευρά της η κυρία Περιφερειάρχης? Δεν είναι ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής? Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων καταλήγει: σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Αρχή να είναι βέβαιη ότι δεν πτωούμαστε από τους αποκλεισμούς. Η φωνή μας θα συνεχίσει στεντόρια και καθαρή και βεβαίως από την πλευρά μας θα παραμείνουμε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες επ' ωφελία του τόπου και των κατοίκων του. Ένα πολύ διαφορετικό θέμα θα πάμε τώρα, που έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη, έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη και έχει να κάνει στην πραγματικότητα με τον εξυγχρονισμό στη ζωή μας. Έχουν ξοδευτεί κατά καιρούς πάρα πολλά χρήματα, ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας, από θεσμικές μας οργανώσεις όπως η αυτοδιοίκηση, για το περίφημο ελεύθερο Wi-Fi. Το free Wi-Fi που βλέπουμε σε διάφορες πόλεις και μάλιστα που είναι και τουριστική αταξιόν, να υπάρχει σε πλατείες, σε δρόμους, σε στενά, στην πραγματικότητα στον δημόσιο χώρο. Τι γίνεται με το free Wi-Fi στην πόλη της Κέρκυρας? Μιλήσαμε με την αντιδήμαρχο, την κυρία Τζάνε. Καταγράψαμε και απόψεις πολιτών. Είναι ένα μεγάλο και εκταμένο και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό που ακούω. Την επιθυμία της ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νέσων να κάνει μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή εξέφρασε αντιδήμαρχος ψηφιακής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Παναγιώτα Τζάνε. Όπως επισήμανε, η ελεύθερη πλοήγη στο διαδίκτυο, δηλαδή το free Wi-Fi που βρίσκεται σε μια της πόλης της Κέρκυρας, αποτελεί το πρώτο βήμα, ενώ προανήγγειλε πως τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν κινητικά σημεία προκειμένου να ενημερώνει τους πολίτες σε ποιες περιοχές υπάρχει ελεύθερο Wi-Fi. Μάλιστα, προανήγγειλε πως η Δημοτική Αρχή επιθυμεί να επενδύσει ακόμη περισσότερο στα ψηφιακά μέσα, ειδικά μετά την χρηματοδότηση που θα λάβει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψηφιακή διακυβέρνηση στη Δημοτική Αρχή και μάλιστα στα πλαίσια του προγράμματος του ICC που καταφέραμε και μπήκαμε σαν το μοναδικό ευρωπαϊκό νησί σε αυτό το πρόγραμμα της Κομισιόν. Ένας από τους βασικούς άξονες που έχουμε επιλέξει είναι η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
Όμως δεν θα περιοριστούμε εκεί. Φτάζουμε σε κάθε μικρή κοινότητα και σε κάθε κοινοτικό γραφείο και εν συνεχεία θέλουμε να εξαπλωθεί το ελεύθερο δίκτυο παντού, η ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο παντού. Και στις προσεχείς ημέρες θα μπουν και συγκεκριμένες πινακίδες σε σημεία που θα αναφέρουν ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Δήμου. Και άλλωστε τώρα με το νέο πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτης που έχει βγει, μας δίνει τη δυνατότητα να εξαπλωθεί πάρα πολύ και το δίκτυο, το Wi-Fi, αλλά να περάσουμε όντως σε μια νέα ψηφιακή εποχή και να είστε σίγουροι ότι θα εκμεταλλευτούμε μέσα και το τελευταίο ευρώ που μας δίνεται. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και τι λένε οι πολίτες για τη σημασία των τεχνολογικών μέσων, καθώς για το free Wi-Fi που υπάρχει εδώ και λίγους μήνες στην πόλη της Κέρκυρας. Θεωρώ ότι το Wi-Fi πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, παντού χρειάζεται. Παντού. Δηλαδή έχει γίνει πλέον το ίντερνετ μέρος της καθημερινότητάς μας. Οπότε χρειάζεται στον καθένα μας. Σίγουρα πρώτα επαγγελματικούς και μετά για προσωπικούς λόγους, δηλαδή στα social media και τέτοια. Τεχνολογικά και όχι μόνο χρειάζονται πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ας κοιτάξουμε πρώτα να λύσουμε θέματα καθημερινότητας, δηλαδή εγώ θα κοίταζα πρώτα τα σκουπίδια, έτσι, μετά την καθημερινότητα του πολίτη, η οποία τόσο πολλής λόγος λέγεται, αλλά τελικά εγώ δεν την βλέπω και δεν είναι για την τωρινή κατάσταση, είναι διαχρονική. Και βέβαια το Wi-Fi σαφώς χρειάζεται και θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Σίγουρα χρειάζεται. Ενώ ότι μπορούν πιο εύκολα να επικοινωνούν και με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα στο διαδικτύο. Κυρίως στην επικοινωνία, νομίζω, για εμάς τους νέους πιο πολύ. Στην επικοινωνία και στην ενημέρωση μετά, γιατί δεν ενημερωνόμαστε πλέον από την τηλεόραση, ας πούμε, πιο πολύ από το ίντερνετ. Πιστεύω πως ναι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε θέλεις να ψάξεις και να αναζητήσεις, μπορείς να το έχεις στην οθόνη του κινητού σου. Στους τομείς, νομίζω ότι σου λύνει τα χέρια. Σε όλους τους τομείς πάλι. Διότι πλέον το Wi-Fi συνδέεται και με άλλες πλατφόρμες όπως είναι οι τράπεζες, άλλα μέσα. Οπότε, ναι, αρκετά συχνά. Θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά βήματα για την ανάδραση μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής. Αρκεί βέβαια να συνοδευτεί και με άλλες ενέργειες όπως να γίνουν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικές, να υπάρχει πραγματική ανατροφοδότηση σε αυτά τα ζητήματα. Και θεωρώ ότι ναι, θα βοηθήσει αρκεί να υπάρξει και επιπλέον και ενημέρωση των πολιτών πώς να είναι στη σωστή χρήση όλων αυτών των πραγμάτων για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Αυτά τα πράγματα και από άλλους δήμους δείχνουν ότι γενικά αν και υπάρχουν δεν τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο κόσμος και οι πολίτες. Γι' αυτό λέω ότι βασικά χρειάζεται και μια ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών στις χρήσεις αυτές για να δούμε και σιγά σιγά και μια αποκλιμάκωση στις τεράστιες ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δημοτικές υπηρεσίες. Επομένως, από μόνο του σαν μέτρο είναι κουτσουρεμένο αν αυτό δεν συνοδευτεί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής. Όπως τα καταγράψαμε και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, μια ειδησιογραφία που έχει να κάνει και με τις πραγματικότητες που έχει δημιουργήσει ο COVID, η ένταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και η παρουσία ενός υπουργού και ενός σύνθετου υπουργικού κλιμακίου εδώ στην Κέρκυρα, για τα θέματα της θαλάσσιας πραγματικότητας και της νησιωτικής πολιτικής. Θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα έως 11 παρά 5.